Για να πούμε λίγο τα πολιτικά. Πώς είναι το βαρομετρικό τώρα, το 2018 τι γεύση σας αφήνει, καταρχήν, να πούμε έτσι λίγο, μιας και είμαστε την τελευταία μέρα της χρονιάς σήμερα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, τώρα είναι η συνέχιση της ίδιας επίθεσης που δέχθηκαν τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Πάνω κάτω δηλαδή ήταν η ίδια μορφής επίθεση, αλλά και, πώς να το πω, στην ίδια κατεύθυνση. Δημιουργώντας δηλαδή προϋποθέσεις έτσι ώστε να διαμορφωθούν κατάλληλες συνθήκες ώστε να το κεφάλαιο που δραστηριοποιείται και στη χώρα μας να έχει κερδοφορία. Γι' αυτό μειώσαν μισθούς, συντάξεις, γι' αυτό τα κρατούν σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα, γι' αυτό μειώνουν και θα προσπαθήσουν να μειώσουν και το έμεσο κόστος ακόμη περισσότερο, κυρίως για να διαμορφώσουν αυτές τις προϋποθέσεις. Κάπως έτσι πέρασε και το 18, κατά τη γνώμη μας θα συνεχιστεί όχι μόνο το 19, τη χρονιά που έρχεται, αλλά και τα επόμενα χρόνια. Διότι αυτή η ανάγκη δεν εξαλείφεται. Η ανάγκη δηλαδή για κερδοφορία του κεφαλαίου. Εντάξει, να βγάζουν χρήματα. Ναι. Λογικό, αλλά από εκεί και μετά οι εργαζόμενοι στην πατρίδα μας τα τελευταία 9 χρόνια περίπου έχουν υποστεί και οι συνταξιούχοι βέβαια έχουν υποστεί τέτοιες μειώσεις και τέτοια καθίζηση του βιωτικού επίπεδου της ζωής τους που είναι πρωτόγνωρη. Και επίσης τα παιδιά μας έχουν φύγει έξω στο εξωτερικό. 500-600.000 έχουν φύγει για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι εύκολο. Τι κάνουμε είναι το θέμα. Προσέξτε όμως, λέτε κάτι που φαίνεται ας πούμε και αθώο. Εντάξει, τι μας νοιάζει, ας βγάζουν κέρδη. Ναι. Να τα μοιράζουν κιόλας κάποια από αυτά. Ας βγάζουν κέρδη, μα τα κέρδη δεν πέφτουν από τον ουρανό. Ναι. Τα κέρδη βγαίνουν από την εργασία των ανθρώπων που παράγουν, που δουλεύουν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Για αυτούς που έχουν τα κεφάλαια στα χέρια τους, αυτός που δουλεύει, ο εργάτης δηλαδή, είναι κόστος. Ναι. Γιατί συμβάλλει στην αύξηση της τιμής του προϊόντος του που παράγεται. Ναι. Και ενώ ο εργάτης παράγει αυτό το προϊόν, το παίρνει αυτός, ο κεφαλαιοκράτης δηλαδή, και δίνει ένα μικρό ποσοστό. Γιατί? Γιατί το συμφέρει το κόστος που είπαμε προηγούμενα, η δουλειά του εργάτη δηλαδή, να είναι χαμηλό το κόστος. Άρα χαμηλό το μεροκάματο. Άρα είναι προϋπόθεση για να βγάζει κέρδη. Δεν ξέρω αν σας το δίνω με καλό τρόπο να γίνει κατανοητό. Δεν είναι δηλαδή ότι βγάζω κέρδη και άρα να τα μοιράσω σωστά, όπως λέει η κυβέρνηση για παράδειγμα, ότι από αυτού του είδους την ανάπτυξη τώρα θα έχουν ωφέλη όλοι μέσα στην κοινωνία. Δεν είναι σωστό αυτό. Για να υπάρξουν κέρδη, προϋπόθεση είναι η εκμετάλλευση. Ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση εργατικής τάξης. Προσέξτε, δεν μιλώ σε περίοδο κρίσης όπως ήταν τα προηγούμενα 8 χρόνια μόνο, αλλά και σε περίοδο ανάπτυξης αυτό το πράγμα της οικονομίας. Της καπιταλιστικής οικονομίας, είναι βασική προϋπόθεση για να υπάρξει κερδοφορία. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ο ανταγωνισμός σε όλους τους κλάδους της οικονομίας οξύνεται καθημερινά. Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ότι θα πάμε πριν το 2009 και το σύστημα αυτό θα αναπτυχθεί σε τέτοιο επίπεδο ώστε θα μπορεί να δίνει περισσότερα στους εργάτες, αυτό να το ξεχάσουμε. Δέστε για παράδειγμα Γαλλία-Γερμανία σήμερα. Ναι. Που έχουν ανάπτυξη, δεν έχουν κρίση. Ατομομηχανείς της Ευρώπης στην οικονομία, δεν είναι. Ναι. Οι εργάτες, οι εργαζόμενοι πάνε προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Τα δικαιώματά τους και μισθολογικά, αλλά όχι μόνο, και γενικότερα, εργασιακά, κοινωνικά κτλ. Ας πούμε η σύνταξη, το όριο ηλικία συνταξιοδότησης μειώνεται ή αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη και σε αυτές τις χώρες. Αυξάνεται. Αυξάνεται. Προφανώς αυξάνεται. Βέβαια υπάρχει το προσδόκιμο ζωής. Αυξάνεται. Άρα, δεν είναι ότι καλυτερεύουν για να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Σημαίνει ότι θα έχουμε καλύτερες συνθήκες ζωής. Μα αυτό ακριβώς. Για να μην έχουμε λοιπόν, για να βγάζουν αυτοί κέρδη, θα πρέπει εμείς να δουλεύουμε μέχρι να πεθάνουμε. Δηλαδή με το ένα πόδι στον τάφο. 72 κοντεύουν να το πάνε. Ναι, είναι γνωστό αυτό ότι και εδώ αυτό θέλουν να πούνε, γύρω εκεί στο 72. Ναι. Είναι εμείς ως συμπέρασμα αυτών που σας είπα, εν πάση περιπτώσει, γιατί το θέμα είναι πολύπλευρο. Καλά, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Τι είδους κοινωνία και οικονομία και πρέπει να έχουμε και για ποιους στείνεται το πολιτικό σύστημα και γι' αυτό άλλωστε ψηφίζουμε και στο φινάλε κάποια στιγμή, όπως θα έχουμε και το 2019, δεν είναι. Ναι, ωραία. Όμως ο λαός πρέπει να αξιοποιήσει αυτό το όπλο που έχει, δηλαδή την ψήφο του.
για να καταδικάσει την κύρια αιτία που δημιουργεί και οξύνει τα προβλήματά του. Και κατά τη γνώμη μας η κύρια αιτία είναι η δράση του κεφαλαίου με σκοπό να βγάλει κέρδος. Ναι. Και πρέπει να καταδικαστούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν αυτή τη δράση του κεφαλαίου. Που λένε ότι αυτό το σύστημα είναι το σωστό, δεν πρέπει να αλλάξει. Ο τρόπος που είναι σχεδιασμένη η οικονομία με βάση να υπηρετεί τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι σωστός. Αυτούς πρέπει να καταδικάσει. Ναι. Και κατά τη γνώμη μας βεβαίως, όταν λέμε να αξιοποιήσει την ψήφο του ως όπλο, να ενισχύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Γιατί εμείς δεν ερχόμαστε ως σωτήρες για να λύσουμε τα προβλήματα. Σας το λέω με ακραίο τρόπο. Ναι. Εμείς πιστεύουμε ότι στο βαθμό που ο ίδιος ο λαός δεν αποφασίσει να πάρει τις τύχες του στα χέρια του και να αποθέτει τις ελπίδες για τη λύση των προβλημάτων του σε διάφορους σωτήρες, δεν πρόκειται να σωθεί ποτέ. Άρα λέτε κόμμα, ναι, αυτό λέω, τι υπόσχεται το Κομμουνιστικό Κόμμα στον εργαζόμενο, στον ελληνικό λαό, αν το ψηφίσει, βαθμό, τι θα πετύχει. Στο βαθμό που ο ίδιος ο λαός αποφασίσει να σηκωθεί, να παλέψει, να πάρει τις τύχες της ζωής του στα χέρια του, το ΚΚΕ θα το βρει δίπλα του. Και όσο πιο περισσότερο ενισχυμένο είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η βοήθεια σε αυτή την κατεύθυνση, στην πάλη του λαού δηλαδή, για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, το να βάζει εμπόδια, να ανατρέπει πολιτικές, να ανατρέψει συνολικά αυτό το σύστημα που γεννά αυτή τη βαρβαρότητα στο λαό. Έτσι λοιπόν θα πορευτείτε το επόμενο διάστημα. Βέβαια, εδώ οποιοσδήποτε καλοπροαίρετος ακροατής μας και ακροάτρια θα σας πει, κύριε Βαρδαλή, ότι η Ελλάδα είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης. Είναι, για να μην πούμε τώρα για το ΝΑΤΟ, θα τα πούμε λίγο στη συνέχεια. Ναι. Αλλά να πούμε για την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδατε τι έγινε το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που κόντεψε η χώρα να διαλυθεί. Επομένως, κάποιος θα σας πει, εντάξει, να το πάμε έτσι, αλλά ποια είναι η προοπτική. Δεν υπάρχει. Πρέπει εδώ να παλέψουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην Ευρωζώνη. Ωραία. Σε αυτό τι λέτε. Να σας πω το εξής. Καταρχήν, μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να το παλέψουμε. Μάλιστα, δεν το παλέψαν μόνο κόμματα συντηρητικά, π.χ. Νέα Δημοκρατία, σοσιαλδημοκρατικά, όπως για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ. Τώρα έχουμε και την εμπειρία, με ή χωρίς εισαγωγικά όπως θέλετε βάλτε το, μιας αυτοαποκαλούμενης αριστερής κυβέρνησης. Ναι. Τι απέδειξε η ζωή. Ότι όσο είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κουμάντο κάνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι με σκοπό να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους, η μόνη προοπτική που υπάρχει είναι καθημερινά, κάθε χρόνο, χρόνο με το χρόνο δηλαδή, οι εργαζόμενοι και ο λαός να φτωχαίνουν. Αυτή είναι η προοπτική. Εμείς θέλουμε να την αλλάξουμε. Λέω εμείς ως ελληνικός λαός. Εμείς λέμε ξεκάθαρα. Φαντάζομαι ότι η απάντηση είναι θετική από όλους. Γιατί να θέλει κάποιος να μην αλλάξει η κατάσταση προς το καλύτερο. Μέσα σε αυτή τη στρούγκα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θετική κατεύθυνση σε όφελος του λαού δηλαδή, και της λύσης των προβλημάτων του, δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί η ζωή το έχει δείξει ήδη. Άρα δεν χρειάζονται θεωρίες. Ήδη σας λέω, όποια διαχείριση, όποιο μείγμα διαχείρισης και αν ακολουθήθηκε τα τελευταία 25 χρόνια, 30, βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και δεν το βλέπουμε μόνο στη χώρα μας, ξανατονίζω, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε. Η γνώμη μας είναι η εξής. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σχεδιασμού της οικονομίας. Δύσκολο, δύσκολο. Θα μας αφήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Θα μας βάζουν εμπόδια. Αλλά εμείς πρέπει να αποφασίσουμε σαν λαός. Και οι άλλοι λαοί φυσικά δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Το βλέπουμε με τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία για παράδειγμα. Σωστά. Ναι. Μέσα από αγώνες, οργάνωση, σωστό προσανατολισμό της πάλης απέναντι στην αιτία που δημιουργεί το πρόβλημα, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν μπροστά μας. Το είδαμε και με την κυβέρνηση Σαλβίνη στην Ιταλία, που και αυτοί είχαν μια παρόμοια, θα έλεγα, παρόμοια, σε εισαγωγικά βάλτε το, προσέγγιση ότι κάτι θα πρέπει να γίνει, εν πάση περιπτώσει. Δεν πάει αυτή η κατάσταση. Να δείτε, βεβαίως. Τέτοιου είδους όμως διαφοροποιήσεις και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καταρχήν πρωτόγνωρες, υπήρχαν και στο παρελθόν. Γιατί και ανάμεσα στις αστικές τάξεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν αντιθέσεις. Άλλοι κερδίζουν περισσότερο στον ανταγωνισμό, για παράδειγμα. Δεν είναι όλοι κερδισμένοι. Όταν ανταγωνίζονται μεταξύ τους οι κεφαλαιοκράτες, κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Ο χαμένος πρέπει να πάρει και μέτρα για να αυτοπροστατευτεί. Αλλιώς θα φύγει από την αγορά. Θα φύγει δηλαδή από τον κλάδο των συγκεκριμένων της οικονομίας. Θα είναι ο χαμένος.
Τέτοιες αντιθέσεις, όσο ας πούμε κερδίζουν οι κεφαλαιοκράτες της Γερμανίας και χάνουν της Ιταλίας, τέτοιου είδους αντιθέσεις θα οξύνονται. Ναι. Α, βλέπουμε και τον πόλεμο Αμερικής-Γερμανίας. Επίσης είναι γνωστό. Πράγμα, έχουμε τις επιθέσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία με τη Volkswagen και τα υπόλοιπα. Έχουμε με την υπόθεση Νοβάντης. Και τις άλλες ηλεκτρονικές. Βέβαια, στην Apple. Όλα αυτά. Είναι, υπάρχει ένας εμπορικός πόλεμος. Πολύ μεγάλος η αλήθεια. Είναι πολύ και πολύ σοβαρός και σημαντικός πόλεμος. Και κάπου εκεί ίσως εντάσσεται και το Brexit, που τελικά βλέπω, διαβάζω τώρα τις φάνες. Διαβάζω και τους Financial Times τώρα ότι δεν θα γίνει Brexit, θα βρουν έναν τρόπο να μην γίνει. Ναι, είναι μια σημερινή είδηση. Δεν την ξέρω καταρχήν, αλλά όλα είναι πιθανά, διότι είναι πιθανά. Ναι, κάπου όσο και ταυτόχρονα θα αυξάνονται οι αντιθέσεις και θα συγκρούονται, ταυτόχρονα όμως θα υπάρχουν και προσπάθειες να τα βρουν μεταξύ τους. Να μοιράσουν τη λία, ας πούμε. Κύριε Βαρδαλή, αν θα τα βρουν ή δεν θα τα βρουν, σε κάθε περίπτωση θα είναι εύθραυστες συμμαχίες, πάντως, οι οποίες λόγω του ανταγωνισμού θα ξανααναδειχθούν πάλι τέτοιου είδους ανταγωνισμοί ανάμεσα. Εσείς πάντως ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλείτε τον ελληνικό λαό να στηρίξει το κόμμα, ώστε στη μάχη αυτή να είστε σύμμαχοι, να είναι σύμμαχος και να τους στηρίξει. Ναι. Και στους Δήμους και στις περιφέρειες, στα πλαίσια και στην Ευρωβουλή και στις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Αυτές. Ωραία. Να πούμε δύο θέματα λίγο διαφορετικά και με αυτά να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Το ένα ήταν η επίσκεψη του Πρωθυπουργού τώρα προχθές, χθες, ότι ήταν στη Θεσσαλονίκη, στην πατρίδα σας εκεί, που εγγενίασε αυτό το μετρό και βλέπω γίνεται τρελό πάρτι στα social media που γίνεται. Δεν ξέρω τι εγγενίασε, βλέπω εδώ κυλιόμενες κάλες. Μία στάση. Τι ακριβώς έγινε εκεί στη Θεσσαλονίκη, τι ήταν αυτά τα εγγένεια, πώς τα είδατε εσείς? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν δεν ξέρω τώρα, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος γνωρίζει την ιστορία του μετρό της Θεσσαλονίκης. Ναι. 20 χρόνια τώρα κατασκευάζεται, σαν το γεφύρι της Άρτας. Ναι. Κοιτάξτε όμως, υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά που ο λαός της Θεσσαλονίκης θα έχει ζήσει. Το μετρό κάποια στιγμή θα τελειώσει. Ναι. Σε 22, σε 2 χρόνια από τώρα δηλαδή. Ναι. Σε 3 χρόνια θα τελειώσει. Όμως το μετρό αυτό το έχει χρυσοπληρώσει ο λαός, και δεύτερον υπήρχαν τεράστιες συνέπειες αρνητικές, πρώτα απ' όλα στους αυτοαπασχολούμενους, τους μαγαζάτορες της περιοχής όπου κατασκευαζόταν τόσα χρόνια το μετρό. Οι περιοχές αυτές έχουν σβήσει, τα μαγαζιά όλα έχουν κλείσει, έχουν καταστραφεί άνθρωποι. Γιατί? Μα γιατί δεν μπορούσε με τα εργοτάξια που είχαν στηθεί. Ναι. Και το καταλαβαίνουμε. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το εξής. Ξέρετε πόσες φορές το έργο έχει η τιμή του έργου έχει αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω? Ξέρετε πόσα πανοπρίκια δοθήκαν για να συνεχιστεί αυτό το έργο? Αυτό που θέλω να σας πω είναι, δηλαδή, ενώ ο λαός πλήρωσε με διάφορους τρόπους, ο λαός της Θεσσαλονίκης, για να έχει ένα μετρό μετά από 20 χρόνια, κάποιες κατασκευαστικές εταιρείες θησάβρισαν για να γίνει αυτό το μετρό. Και αυτό το λέω γιατί δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της κατασκευής του μετρό. Οδικοί άξονες σε όλη την Ελλάδα, έργα σε όλη την Ελλάδα, κυρίως γίνονται με αυτόν τον στόχο και με αυτόν τον σκοπό. Ναι. Τελικώς, ευτυχώς, νομίζω πήραν πίσω τις μεγάλες αυξήσεις στα διόδια της Εγνατίας, που είναι πάλι επίσης. Όχι, δεν τα πήραν πίσω. Δεν τα πήρανε. Όχι, απλά περιμένουν την έγκριση μιας Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εφαρμοστούν. Ναι. Δηλαδή, καθυστερούν. Α, δεν έχει ματαιωθεί με μπλόκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, όχι, δεν είναι μπλόκο. Απλά περιμένουν την απόφαση. Γιατί για να εφαρμοστεί μια τέτοια αύξηση χρειάζεται να συμφωνήσει, είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΕΣΠΑ το έργο. Ναι. Άρα πρέπει να συμφωνήσει και αυτός που το χρηματοδότησε. Επομένως. Με αυτήν την έννοια θα μπορεί να πάει 2-3 μήνες πίσω, αλλά περί αυτού πρόκειται. Ναι, δυστυχώς. Τα διόδια είναι μια πολύ μεγάλη πληγή. Αυτό που έχουν υπολογίσει είναι 62 ευρώ περίπου. Να διασχίσει όλη την Εγνατία. Μάλιστα. Πολύ μεγάλο, δηλαδή, ποσό. Πολύ μεγάλο ποσό. Ενώ πληρώσαμε για να κατασκευαστεί αυτός ο δρόμος, με λεφτά του λαού γίνεται. Ναι. Έτσι. Και τον ξαναπληρώνουμε μετά για να τον περπατάμε. Πολύ ωραία πράγματα. Αυτή και... είναι η ιστορία. Ναι. Και αυτό δεν έχει αλλάξει, ξέρετε, με την κυβέρνηση αριστεράς. Ήταν και πριν, συνεχίζεται και τώρα.
Εδώ αυξάνονται τα διόδια, κύριε Παρδάκη. Δεν μειώνονται. Εγώ θυμάμαι αυτό το κίνημα το «Δεν πληρώνω» και που περνάγανε με τις μπάρες και λοιπά. Και τώρα τι να καταργηθούν ή να μειωθούν ή να γίνουν πιο λογικά, εν πάση περιπτώσει. Αυξάνονται. Αυξάνονται και μάλιστα και προστίθενται και νέα διόδια. Δηλαδή είναι τρομερά πράγματα. Δεν ξέρω γιατί πληρώνουμε τέλη κυκλοφορία στο φινάλε, που επειδή λύγει σήμερα και ο λογαριασμό αυτό. Δηλαδή εγώ ω οδηγό πληρώνω τέλη κυκλοφορία και για να έρθω στη Θεσσαλονίκη θέλω άλλα 50 ευρώ. Ναι, γιατί? Ακριβώς. Ναι, τέλος πάντων. Να κλείσουμε ναι, με ένα άλλο. Τα κέρδη πώς θα διασφαλιστούν της εταιρείας που έχει πάρει το δρόμο? Εντάξει, τα κέρδη. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν γίνεται να βγάζει κέρδος αυτή η εταιρεία και εσείς να μην πληρώνετε για να περάσετε από το δρόμο. Μα δεν πληρώνω τα τέλη κυκλοφορίας. Μας ήρθαν όλους προχθές ένα φίλο μου 600 ευρώ τέλη κυκλοφορίας. Και σε μένα αντίστοιχα και στους άλλους, που είναι πολλά τα λεφτά αυτά. Και παράλληλα, αν πάρω το αυτοκίνητό μου να έρθω στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να πληρώσω άλλα 100 ευρώ. Πήγαινε έλα μαζί με τα διόδια και όλα αυτά. Μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε λίγο. Επειδή είναι το θέμα των Σκοπίων, θα έρθει το επόμενο διάστημα. Έρχεται η κυρία Μέρκελ στις 10 Ιανουαρίου εδώ. Εκεί βλέπω τον κύριο Τζανακόπουλο να λέει ότι θα έχουμε κυβέρνηση με ψήφο ανοχής. Θα φύγουν οι ΑΝΕΛ και θα πάμε με ψήφο ανοχής. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι έχει κάνει κάποιες υπόγειες διεργασίες εκεί στη Βουλή και έχει βρει βουλευτές να τον στηρίξουν. Εσείς που είστε στη Βουλή, τι ακριβώς βλέπετε να γίνεται? Όντως θα έχουμε κυβέρνηση ανοχής? Δεν είμαστε μάντης, προφανώς. Και η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα προσπαθούν να διαμορφώσουν προϋποθέσεις τέτοιες ώστε να τους συμφέρει. Και βεβαίως όταν αποφασίσουν, παραδείγματος χάρη η κυβέρνηση στην προκειμένη περίπτωση, ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά και πρέπει να πάει σε εκλογές, ή αν αποφασίσει πότε βολεύει να πάει σε εκλογές, θα το αποφασίσει και θα πάμε σε εκλογές. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Ό,τι αφορά το κόμμα μας δηλαδή. Έτσι, γιατί για τα υπόλοιπα δεν μπορώ να σας πω. Προφανώς γίνονται διεργασίες. Άλλωστε, το πολιτικό σύστημα δεν είναι μόνο φαινόμενο των τελευταίων μηνών. Αναδιατάσσεται, ανασυντάσσεται εδώ και καιρό. Οι μεταγραφές βουλευτών από κόμμα σε κόμμα δεν είναι χθεσινό φαινόμενο ούτε σημερινό. Θα έλεγα δυστυχώς. Δυστυχώς θα έλεγα, γιατί. Γιατί άλλο, όταν κάποιος εκλέγεται με τη σημαία ενός κόμματος και μια ιδεολογία, δεν μπορεί ξαφνικά μετά από ένα διάστημα να πηγαίνει στο ακριβώς ανάποδο. Ναι, δεν μπορεί ξαφνικά. Αλλά βλέπετε, κοιτάξτε να δείτε, για να καταλάβει ο κόσμος τι μεγάλες διαφορές υπάρχουν μεταξύ αυτών των κομμάτων. Πόσο εύκολο ένας μεταπηδάει από το ένα κόμμα στο άλλο. Χωρίς να έχει ιδεολογικό πολιτικό πρόβλημα. Γιατί στην ουσία τους έχουν την ίδια στρατηγική να υπηρετήσουν. Βεβαίως με διαφορές στην τακτική, στα επιμέρους, αλλά στη στρατηγική συμφωνούν όλοι τους. Μάλιστα. Γι' αυτό εύκολα φεύγει από το ένα στο άλλο κόμμα, κυρίως για να διασφαλίσει την έδρα του. Την έδρα. Λέω κυρίως, γιατί μπορεί να μην είναι μόνο αυτό. Αλλά ήθελα να σας πω το εξής. Στη θέση και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Βαρδαλή, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος μας έχει ολοκληρωθεί. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία δεν πρέπει να εγκριθεί από την Ελληνική Βουλή, γιατί δεν είναι προς το συμφέρον ούτε του ελληνικού λαού, ούτε του λαού της γειτονικής χώρας, ούτε του λαού συνολικά της περιοχής, των Βαλκανίων, των Δυτικών Βαλκανίων συνολικά. Γιατί? Γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία επιβλήθηκε από τους Αμερικάνους, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των δικών τους επιχειρηματικών ομίλων, σε αντίθεση με τα ρωσικά συμφέροντα στην περιοχή, τα κινέζικα, γιατί στην περιοχή διαδραματίζεται μία αντιπαράθεση μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων και ταυτόχρονα, υπάρχουν ανταγωνισμοί μεταξύ των αστικών τάξεων των χωρών της περιοχής. Ναι, ο καθένας προσπαθεί μάλλον να πάρει μεγαλύτερο μέρος της λίας, είτε των πηγών του πλούτου που υπάρχουν στην περιοχή, είτε των δρόμων περάσματος ενέργειας και εμπορευμάτων. Αυτή η διαμάχη, αυτοί οι ανταγωνισμοί μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων και των αστικών τάξεων της περιοχής δεν πρόκειται να φέρει τίποτα καλό στους λαούς της περιοχής. Και η συμφωνία αυτή είναι ενταγμένη μέσα σε αυτούς τους ανταγωνισμούς. Μάλιστα. Κύριε Βαρδαλή, όμως κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δώσετε να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Και καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά να έχουμε και όλα τα καλά για τον λαό μας, βέβαια. Και μέσα από αυτό να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Χρόνια πολλά.